Πανή, σαν πρώην πρόεδρος της κοινότητας εδώ και σαν νυν σύμβουλος τοπικός, να πει δύο λόγια. Και μέλος επιτροπής. Τα κανάλια καλύψουν αυτά. Να ξεκινήσω από το 2012, όπου ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας τότε κάποιοι με αποκάλεσαν ρατσιστή, γιατί τόλμησα να κάνω το αυτονόητο. Δηλαδή, καθόλου τυχαίο δεν ήταν ότι το 2012 υπήρχαν οι πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο χώρο θα υπάρχει κέντρο εγκατάστασης για τους μετανάστες. Και η πρώτη μου δουλειά που έκανα ήταν να συγκαλέσω άμεσα τη Δημοτική Κοινότητα Σφενδιού, όπου ομόφωνα ψηφίσαμε το 2012, χωρίς να υπάρχουν τότε μετανάστες, ότι στο Λινοπότη δεν πρόκειται και δεν πρέπει να γίνει κέντρο ΚΕΠΗ. Από το 2012. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που λέω, το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, και απορώ πώς ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή συντρίβει και διαλύει το Αιγαίο. Συντρίβει και διαλύει τη μόνη παραγωγή που έχουμε, τον τουρισμό. Και προχτές που βρεθήκαμε στη σύσκεψη στην Επιτροπή όπου συμμετέχω με τον κύριο Περιφερειάρχη, μου ανταπάντησε ο κύριος Περιφερειάρχης και μου είπε: φέρτε μας την πρόταση. Ακούστε να δείτε. Οι πολίτες εδώ πέρα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παίζουμε τον μπαλάκι μεταξύ μας και να ρίχνουν τις ευθύνες στους πολίτες. Φέρτε μας την πρόταση. Την πρόταση θα τη φέρει επίσημα η κυβέρνηση που έχει την υποχρέωση να το κάνει. Δεν θα μπει ο κόσμος σε διχόνοια μεταξύ τους για να σπείρουν αυτοί αυτό το οποίο θέλουν και εκεί που θέλουν να μας οδηγήσουν. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Και απάντησα στον κύριο Περιφερειάρχη. Η λύση είναι πολύ εύκολη. Η λύση είναι με τα ημερόπλια να αναβλώσει επιτέλους η κυβέρνηση τα πλοία τα οποία εμείς ως χώρα και ως Έλληνες παίρνουμε τους ναυαγούς από το Αιγαίο. Τους παίρνουμε ως άνθρωποι. Τους δίνουμε το νερό. Τους δίνουμε το φαγητό. Είπε κανείς κάποιος το αντίθετο από την ΚΟ και γενικότερα από την Ελλάδα? Μα σαφώς όχι. Α, το αυτονόητο λοιπόν είναι η άμεση επαναπροώθηση με 24ωρο πλοίο το οποίο θα υπάρχει εδώ, επαναβαλλόμενα δρομολόγια, και θα φεύγουν για να πηγαίνουν πού? Αν με συγχωρέσουν κάποιοι στη στερεά Ελλάδα, αλλά πριν την ανακοίνωση του κ. Λεβέντη, είχα πει τότε στον κ. Περιφερειάρχη: σας προτείνω το λιμάνι του Βόλου. Και μου λέει: γιατί το λιμάνι του Βόλου? Διότι το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της στερεάς Ελλάδας. Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή μεταφέρεται όλο τον κόσμο αυτό μέσα, συρρυκνώνεται μέσα στο λιμάνι του Πειραιά? Άρα λοιπόν οργανωμένα τους παίρνεις τους ναυαγούς από το Αιγαίο, τους πηγαίνεις όμορφα και ωραία τους ανθρώπους στο λιμάνι του Βόλου, τους επαναπροωθείς με λεωφορεία όπως έκανα στην Ιδωμένη και τους βάζεις σε οργανωμένο χώρο, κέντρο, hot spot στη στερεά Ελλάδα. Και ως κράτος κάνεις το αυτονόητο. Κατανομή και διαλογή. Ποιοι πρέπει να επιστρέψουν πίσω και ποιοι πρέπει να πάνε στις πατρίδες τους. Και αυτό έχει φτάσει σήμερα, αυτό που έχει φτάσει για να υπάρχει το πρόβλημα μέσα στην Αθήνα. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο εάν συνεχιστεί έτσι δυστυχώς θα κάνει ζημιά σε όλο το μας το νησί. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θα βρεθούμε σήμερα με τον βουλευτή τον κύριο Καματερό. Θα εκφράσουμε την άποψη του κόσμου και η αντίσταση... Ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να ξέρει η κυβέρνηση. Τα νησιά λοιπόν δεν ήταν τυχαία η επιλογή που έγιναν. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πώς και με ποια ιδιότητα τα νησιά πήρανε τα hot spot. Είναι αδιανόητο να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν το επιλέξαμε εμείς. Δεν το επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ποιος το επέλεξε? Το επέλεξε η γεωγραφική θέση. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει και αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς? Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όχι στο hot spot σε κανένα σημείο του νησιού μας. Αυτή είναι η θέση μας. Και όχι στην Ελλάδα. Και επιτέλους ας υπερασπιστεί η χώρα μας τα σύνορα. Αυτή η καραμέλα, το ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα λόγω της θάλασσας, είναι τεράστιο ψέματα.
Η κάθε χώρα έχει αρχή και τέλος. Άρα λοιπόν γεωγραφικά σύνορα υπάρχουν και να γίνουν τα hot spot οργανωμένα. Τα σύνορα δεν βρίσκονται των μεταναστών, των Πακιστανών και όλων αυτών που έρχονται εδώ πέρα. Δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και στα νησιά. Αν δείτε γεωγραφικά, βρίσκονται στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, hot spot στην Τουρκία, αντίσταση και κλείσιμο συνόρων εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, αν θέλουν να το καταλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς από τα βάθη της ψυχής μας που ήρθατε. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη για μας. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες που κάθονται εδώ, ξενυχτάνε όλο το βράδυ και φιλάνε. Ένα μεγάλο μπράβο. Κάθονται εδώ, μες στο κρύο παιδιά, μες στο κρύο κάθονται εδώ. Λοιπόν, και επίσης μου ζήτησαν οι κυρίες να πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη την Κυριακή, την Τετάρτη που κλείσαμε το δρόμο για λίγο. Ζητάμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία, δεν θα ξαναγίνει, αλλά εντάξει. Ήταν μια αντίδραση της στιγμής. Το είπα, έγινε. Εδώ τα κλείνουν οι Πακιστανοί τους όμως, θα τους κλείσουμε εμείς. Ναι, ναι. Το είπα, τα παιδιά που ξενυχτούν, ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και σε κάποιες, ευχαριστούμε κάποιους ανθρώπους και κάποιους επαγγελματίες που έρχονται εδώ πέρα και μοιράζουν διάφορα τρόφιμα, νερά, στους ανθρώπους που είναι όλη μέρα εδώ. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας. Να είστε καλά. Εδώ τα παιδιά, μια σελίδα στο Facebook, όχι hot spot στο νησί της Κο. Μπείτε όλοι, γραφτείτε στην ομάδα, είναι δημόσια ομάδα, για να ενημερώνεστε για τις δράσεις που κάνει εδώ πέρα η Συντονιστική Επιτροπή. Όλοι εκεί. Επίσης, μην παίζουμε το παιχνίδι. Δεν είναι που θα πάει το hot spot. Εδώ, στο Βόλο, στη Λευκάδα, στην Κάλυμνο. Πουθενά στην Ελλάδα hot spot. Πουθενά στην Ελλάδα. Είναι κατηγορηματικό αυτό. Μην φαγωθούμε, παιδιά, πάλι μεταξύ μας. Όχι το μπαλάκι ο ένας τον άλλον, αυτό θέλουν να μας κάνουνε. Όχι μεταξύ μας. Προς Θεού. Μαζί ενωμένοι, το λέμε πάλι. Μαζί ενωμένοι. Τα hot spot από εκεί που έρχονται, όχι εδώ πέρα. Στο σύνδημα, να το ξέρουμε και το ρολί. Η αγαπάνη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτός ο χώρος εδώ πρέπει να γίνει νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, για όλους τους ΚΟΟΥς και τους ξένους, ακόμα και αυτούς που δεν θέλουμε. Εδώ θα πρέπει να γίνει νοσοκομείο. Είδατε πόσο γρήγορα έδωσε το κράτος την αρμοδιότητα στους, εδώ στην περιφέρεια για να το διαχειριστεί. Αμέσως βρέθηκε το χρήμα. Για νοσοκομείο που παρακαλάει 20 χρόνια, 30 χρόνια, κανείς δεν βρίσκεται να το κάνει τόσο γρήγορα. Γιατί υπάρχει κράτος, παρακράτος υπάρχει. Και καμία frat party οτιδήποτε. Πρέπει να διεκδικήσουμε το αδρόμιό μας. Σε εμάς ανήκει. Θα μας εγκλωβίσουν σαν τα ποντίκια εδώ μέσα. Αυτό θέλουμε και για τα αεροδρόμια όλοι μαζί. Εδώ, όπως είμαστε.